Βρισκόμαστε στο εργαστήρι του Δημήτρη Καλατζάκη και σε λίγες μέρες τα έργα του ταξιδεύουν στην Κύπρο. Θέλετε να μας πείτε για την έκθεση αυτή που προγραμματίζετε? Είναι μια έκθεση την οποία εγώ προσωπικά την περιμένω να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί εδώ και 2 χρόνια. 2 χρόνια το μέσο κορονοϊού και συνεχών αναβολών. Επιτέλους ήρθε η ώρα και η στιγμή να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο, το οποίο εδώ και χρόνια με απασχολεί. Ένα στοίχημα λοιπόν με τον εαυτό μου και με τη δουλειά μου, για να μπορέσω να βγω προς τα έξω και να το δείξω, να δείξω τη δουλειά μου. Πότε ξεκινάει, πόσο θα διαρκέσει και πού θα γίνει? Ξεκινάει στις 29 Απριλίου, είναι η Παρασκευή μετά την μέρα του Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα. Θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Μαΐου. Η γκαλερί που με φιλοξενεί είναι η γκαλερί Αποκάλυψη στη Λευκοσία, με γκαλερίστα την κυρία Νατάσα Τοφαρίδου, εξαιρετική στη δουλειά που κάνει, και βέβαια η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ όμορφη. Περιμένουμε και οι δύο πάρα πολλά από αυτή την έκθεση. Ποιος είναι ο τίτλος της έκθεσης και τι συναντά κανείς στα έργα σας? Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ίσαλος γραμμή, διαθλάσεις». Θα συζητήσουμε σχετικά με το διαθλάσεις. Ίσαλος γραμμή είναι ένας τίτλος τον οποίο έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές σε εκθέσεις μου με τη συγκεκριμένη θεματική. Ίσαλος γραμμή είναι ουσιαστικά το όριο του νερού σε βαπτιζόμενα σώματα, αντικείμενα. Στην περίπτωσή μας είναι η ανθρώπινη φιγούρα και δι' γυναικεία. Διαπραγματεύομαι αυτήν την αλληλεπίδραση του σώματος και του υγρού στοιχείου μέσα από τις διαθλάσεις του φωτός και τον αντικατοπτρισμό των κυλίδων, των χρωματικών κυλίδων μέσα σε ένα ρευστό υγρό περιβάλλον. Διαθλάσεις σε αυτή την έκθεση, γιατί ουσιαστικά επικεντρώνομαι στον τρόπο με τον οποίο το φως αλλάζει πορεία, διαθλάται μέσα στο νερό και δημιουργεί αυτή την αίσθηση, την αέρινη, μέσα σε ένα υγρό περιβάλλον. Βλέπουμε ότι αγαπάτε περισσότερο τα γυναικεία σώματα. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αισθητική. Όχι πως δεν έχω δουλέψει και άλλες φιγούρες. Σε ένα από τα έργα μου, παραδείγματος χάρη, έχω δημιουργήσει με αφορμή το γιο μου και ένα κίτρινο μαγιό. Απλά, μάλλον, η γυναικεία φιγούρα μου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψω σε μεγαλύτερη χρωματική γκάμα, ίσως. Η έκθεση αυτή έχει δημιουργηθεί με υλικό την ακουαρέλα, το οποίο σαν υλικό ήταν ένα στοίχημα στον εαυτό μου για το κατά πόσο μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αυτό που διαπραγματεύομαι, τις διαθλάσεις, τους αντικατοπτρισμούς, τις χρωματικές κυλίδες μέσω του συγκεκριμένου υλικού. Μέχρι τώρα δούλευα με λάδια σε καμβά και, όπως είπα και πριν, ήταν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η ακουαρέλα να αποδώσει κάτι τέτοιο. Υπήρξαν δυσκολίες. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα για μένα, ήταν ένα στοίχημα το οποίο νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Η ακουαρέλα είναι ένα υλικό το οποίο δουλεύεται με βάση το νερό, είναι ένα υδάτινο λοιπόν στοιχείο χρωστικό, και με απασχολούσε κατά πόσο μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά τη διάθλαση και τη χρωματική διάβγεια των αντικειμένων ή του νερού. Νομίζω ότι αυτό το στοίχημα κερδίθηκε. Κερδίθηκε γιατί το υλικό αυτό το βοηθάει και το υποστηρίζει. Το τεχνικό κομμάτι ήταν το πιο δύσκολο, και νομίζω ότι μέσα στην πορεία και με πολύ δύσκολο τρόπο, ανακαλύπτοντας συνεχώς καινούργια πράγματα, πέτυχα να μπορεί να φτάσει η ακουαρέλα σαν υλικό την απόδοση που θα μπορούσε να έχει ένα λάδι, μια λαδομπογιά, ίσως και σε συγκεκριμένα σημεία ή έργα να το ξεπεράσει κιόλας. Γιατί τόση αγάπη για το νερό? Γιατί το παρατηρώ στα περισσότερα έργα, ναι, σας, ότι δηλαδή η θάλασσα αποτελεί για σας έμπνευση. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι ό,τι έχει να κάνει με το νερό και την επαφή του με το ανθρώπινο στοιχείο. Νομίζω ότι λειτουργεί σαν καθαρτήριο το νερό στη σχέση του που έχει με τον άνθρωπο. Μάλλον αυτό είναι που με εντριγκάρει. Ο μηχανισμός
έμπνευσης, να το πούμε έτσι, ξεκινάει από όταν ήμουν παιδί, που με μια μάσκα δεν έβγαινα καθόλου από το νερό, ήμουν συνεχώς σε μια διαρκή αναζήτηση του υποβρύχιου κόσμου, μεγαλώντας αυτή η αίσθηση της ηρεμίας και της διαθλάσσουσας πορείας του φωτός μέσα στο νερό ή τέλος πάντων τα χρώματα πώς δημιουργούνται μέσα σε αυτό το υγρό περιβάλλον με εντυπωσιάζανε, προσθέτοντας δε την ανθρώπινη φιγούρα μέσα σε αυτό, γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και όλο και πιο εντυπωσιακό. Αυτό είναι που με κερδίζει. Έχω εξαιρετικά μεγάλο φωτογραφικό υλικό από υποβρύχιες κάμερες, τα οποία μου δίνουν την αφορμή να ξεκινήσω κάποιο έργο. Οι φωτογραφίες λειτουργούν δηλαδή, όπως είπα, σαν αφορμή να δω κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτό ή να το αλλάξω σύμφωνα με αυτό που σκέφτομαι ή τι μου δημιουργεί σαν αίσθηση η ίδια η φωτογραφία. Έχω λοιπόν ένα αρχείο τεράστιο, τεράστιο από φωτογραφικό υλικό, το οποίο ανατρέχω συνεχώς. Δεν ξέρω ποια φωτογραφία θα μπορούσε να με κρατήσει εκεί για συγκεκριμένα δευτερόλεπτα και να με απασχολήσει. Νομίζω ότι είναι λίγο τυχαίο αυτό. Έχει να κάνει με την στιγμή και το πώς βλέπω τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Όντως η φωτογραφία λειτουργεί σαν αφορμή. Στην εκτέλεση του έργου, το ίδιο το έργο με πάει προς την ολοκλήρωσή του. Και το λέω αυτό με την έννοια του ότι ναι μεν έχω από την αρχή κάποιο στόχο σε σχέση με το πού θέλω να πάει το συγκεκριμένο έργο, αλλά στη διαδρομή τα πράγματα αλλάζουν, οι σκέψεις αλλάζουν και το ίδιο το έργο μου λέει πού θέλει να πάει. Εγώ είμαι εκεί απλά για να το δω και να το κατευθύνω μετά. Υπήρξαν κάποιες παραλίες, κάποια νερά που σε έχουν μαγέψει? Ναι, ναι. Ίσως νερά περισσότερο. Και βέβαια με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Υπάρχουν παραλίες που είναι πολύ πιο φωτεινές. Οι ανακλάσεις και η αντανάκληση του φωτός σε έναν πυθμένα, σε ένα βυθό που είναι πιο ανοιχτός, πιο ξανθός, είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο διαυγής. Το ίδιο περιβάλλον χωρίς πυθμένα είναι εντελώς διαφορετικό. Το φως δεν ανακλάται, είναι πιο σκούρο. Και βέβαια, επειδή έχει να κάνει με τον τόπο, κάθε τόπος έχει και το δικό του χρώμα και αίσθηση φωτός. Τέτοιου είδους μέρη εδώ στη Λέσβο, ποια είναι, πού τα έχετε εντοπίσει? Η παραλία ίσως με την καλύτερη διάθλαση ή τέλος πάντων την πιο διαυγή φωτεινότητα μέσα στο νερό, νομίζω ότι είναι η Χρυσή Άμμος. Άλλο μέρος με ιδιαίτερη έτσι χρειά φωτός, σχέση φωτός και υγρού περιβάλλοντος είναι η παραλία της Ερεσού, αλλά από εκεί και πέρα κάθε μέρος έχει ένα δικό του χαρακτήρα. Τα Βατερά, ας πούμε, έχουν ένα πολύ δικό τους χαρακτήρα, μια διαφορετική σχέση φωτός υγρού περιβάλλοντος. Και βέβαια σε όλη την Ελλάδα πάμε, θα δούμε σε κάθε τόπο και διαφορετική σχέση φωτός περιβάλλοντος. Βέβαια και τα έργα σας θυμίζουν Ελλάδα, να ξέρετε. Νομίζω ότι είναι σήμερα κατεθέν Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα φημίζεται ακριβώς γι' αυτό, για τη διάβγεια και την καθαρότητα των θαλασσών της. Και βέβαια, ακούγοντας κάποιος ίσως ξένος Ελλάδα, μάλλον τρέχει ο λογισμός του και ο νους του σε αυτό το πράγμα.